είμαστε ζωντανοί. Αυτό έχει σημασία. Εικόνες που κόβουν την ανάσα με ένα κατακόκκινο ποτάμι να σαρώνει την Αγία Πελαγία. Δεκάδες οχήματα καταλήγουν στη θάλασσα. Ο ορμητικός χήμαρος παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Το ανελαίτο σφυροκόπημα βρίσκει την περιοχή στο έλεος και τους κατοίκους έντρομους και αβοήθητους να ζουν ένα πραγματικό εφιάλτη με τις ζωές και τις περιουσίες τους σε κίνδυνο. Είναι εγκληματίες! Το καταλάβατε! Μανώλη, κακλή με λένε να πάνε να φέρουν το εισαγγελέα να με πάει μέσα! Έχουν καθαρίσει απάνω τα ταριάκια, είναι καθαρισμένα. Υπάρχει νόμος κάθε δύο χρόνια να καθαρίζουν τα ταριάκια. Να βρούνε κονδύλια που τα έχουν καθαρίσει. Εσύ το βλέπεις την πλημμυρικό, ο άλλος απέναντι καταστράφηκε. Εγώ αν ήμουν αστές το είχα αυτοκτονήσει. Οι άνθρωποι που πνιγήκανε. Τα πάντα έχουν διαλύσει στο έλος του Θεού. Όλα αυτά σε πόση ώρα έγιναν? Σε 5 λεπτά μέσα. Εδώ η ανιψά μου που κάθεται στον πρώτο όροφο, τα παιδιά, πλημμύρισε μέσα το σπίτι της, τα παιδιά της, 3 μωρά παιδιά ζητούσαν βοήθεια να τα σώσουμε και πήγε από πίσω ο άντρας μου με τα παιδιά μου, μπαλκόνι σε μπαλκόνι, να τα πάμε να τα φέρουμε στο πάνω διαμερίσματα να τα βάλουμε. Ένα μάξι το έχει φέρει εδώ. Εικόνες αποκάλυψης, από τη μία άκρη του οικισμού ως την άλλη. Ο κεντρικός δρόμος της Αγίας Πελαγίας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με οχήματα να έχουν μετακινηθεί και φερτά υλικά να έχουν καλύψει τα πάντα. Είμαστε τυχεροί που πρόλαβαν τα παιδιά να βγουν απ' έξω, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν πλημμυρίσει όλα τα υπόγεια. Έτσι. Και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, διότι είναι παιδιά τα οποία εργάζονται στην Αγία Πελαγία. Δεν ήταν ώρα ακόμα να πιάσουν δουλειά, οπότε κοιμόντουσαν όλοι. Είναι πάρα πολύ τυχεροί. Αυτό μόνο. Και βγήκαν στο παραπέντε. Βγήκανε στο παραπέντε ακριβώς. Στο παραπέντε. Μία κοπέλα η οποία δεν ξυπνούσε κιόλας, παρά λίγο να μείνει μέσα. Να μην προλάβουμε ούτε καν να τη βγάλουμε. Έχουμε ένα νεκρό, έχουμε μία αγνοούμενη και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι. Αυτό είναι το πρωτεύον. Εδώ είναι οι πυροσβεστικοί, είναι η ΕΜΑΚ, είναι όλοι οι άνθρωποι, είναι ο Δήμος. Συντονίζουμε τις ενέργειες, ούτως ώστε να δούμε να μην υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι. Περιουσίες στο έλεος της απόλυτης καταστροφής και κάτοικοι σε απόγνωση. Είναι πρωτόγνωρη καταστροφή. Τώρα ήρθαμε να βοηθήσουμε εδώ πέρα, τώρα που είναι φρέσκια ακόμα η λάσπη, να τη βγάλουμε έξω να μην ξεραθεί. Κοίταξε εδώ πέρα. Αυτά πώς ήρθαν εδώ. Το νερό φταίει. Δεν φταίει το νερό, κοπελιά μου. Δεν φταίει το νερό. Όταν καθαριστούν τα αριάκια, δεν φταίει το νερό. Αυτό το αμάξι το μπλέν τη κόρη μου. Πάρω το τζι που είναι μέσα, είναι δικό μου. Πώς θα πάω εγώ αύριο στη δουλειά μου? Θα μου φέρει ο περιπεριάης αμάξι? Προσπαθήσαμε όσοι μπορούσαμε να διαφύγουμε από τα ποτάμια που κατέβαινα. Δυστυχώς από εδώ, από τη μέση, από το κέντρο, κατέβαινε πιο πολύ το νερό και τα φερτά υλικά δυστυχώς ήταν πάρα πολλά, τα καλάμια και τα μπάζα. Με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό, πολλά αυτοκίνητα να έχουν πέσει στη θάλασσα, πολλά μαγαζιά να έχουν καταστραφεί. Με την Κρήτη να μετρά ένα νεκρό και μία αγνοούμενη, η οργή ξεχυλίζει. Καθώς η τραγωδία γράφτηκε στο σημείο της αντιπλημμυρικής παρέμβασης που σχετικά πρόσφατα έγινε στην Αγία Πελαγία, αλλά που στάθηκε ανεπαρκής και κατώτερη των δραματικών καταστάσεων. Είναι, νομίζω, πολύ νωρίς να κάνουμε απολογισμό των έργων. Καταρχάς, είναι ένα έργο το οποίο η εικόνα μας είναι ότι έχει μελετηθεί αρκετά χρόνια πριν. Ξεκίνησε η υλοποίησή του με την προηγούμενη δημοτική αρχή, ολοκληρώθηκε με εμάς η παράδοσή του. Το αντιπλημμυρικό έχει γίνει σύμφωνα με προδιαγραφές που ήταν οι μελέτες. Δεν υπάρχει από πλευράς ή του Δήμου ή της περιφέρειας για να γινόταν κάτι το διαφορετικό όταν υπάρχει τόσο όγκος νερού. Ως αντιπλημμυρικά έργα δεν έχει δοθεί δυνατότητα ούτε σε Δήμο ούτε σε περιφέρεια για να μπορούμε να έχουμε κάποια μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα.
αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τα έχουμε δει σε όλη την Κρήτη, δυστυχώς δεν μπορούν να προβλεφθούν πιο μπροστά. Με την πρώτη κακοκαιρία που με σφοδρότητα έπληξε την Ανατολική Κρήτη και κυρίως το παράκτιο μέτωπο του Μαλεβιζίου, ολόκληρες περιοχές πνίγηκαν σαν λασπόνερα. Άνθρωποι κινδύνευσαν, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και η ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος ανύπαρκτη.